αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα. Η ΕΤΡΙΑ θα σας μεταδώσει ζωντανά το μεγάλο παιχνίδι. Μαζί μας είναι ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου. Θα σχολιάσει την εξέλιξη του αγώνα και η πρώτη επίθεση για τον Άρη που άρχισε τον αγώνα με τους Παπανικολόπουλο, Λάπα, Μπούι, Φόρεστ και Νέες. Από την άλλη πλευρά, στην αρχή πεντάδα του ΠΑΟΚ, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι ο Λιαδέλης, ο Σιγάλας, ο Κορονιός, ο Μπλερ, ο Γιαννούλης. Και ο Φόρεστ στο πρώτο καλάθι του παιχνιδιού, σε ένα Αλεξάνδριο που είναι σχεδόν γεμάτο από φιλάθλους του Άρη. Διαιτητές της αναμέτρησης, δύο διεθνείς, ο Κώστας Κορομιλάς από το Σύνδεσμο της Μαγνησίας και ο Νίκος Παπαδημητρίου από το Σύνδεσμο της Ηπείρου. Και να πούμε καλησπέρα στον Ευθύμη που είναι μαζί μας. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Πράγματι μεγάλο παιχνίδι. Έχει λίγο την έγκλη του παρελθόντος, αλλά λίγο. Ελπίζουμε ότι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα έχει και την ίδια εξέλιξη με τα παιχνίδια, τα πολύ μεγάλα παιχνίδια που γινόταν πρώτα. Ο Άρης προηγείται 2-0 με το καλάθι του Φόρεστ και ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση. Κεντρικό πρόσωπο του αγώνα, έχει δεχτεί πάρα πολλές αποδοκιμασίες. Εδώ ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Μετά από 7 χρόνια στον Άρη, επιχείρησε ένα άστοχο σουτ στην πρώτη προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Λιαδέλης αντιμέτωπος με τον Άρη. Δύσκολες καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολες. Στην Ελλάδα γίνονται λίγο δύσκολες. Επαγγελματισμός είναι πλέον ο αθλητισμός. Πήρε καλύτερο συμβόλαιο, πήγε ο παίκτης να παίξει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και στην Ελλάδα η συνθήκη να δεχόμαστε τις αλλαγές των ομάδων. Κάποιοι φίλαθλοι αρνούνται να δεχθούν τα νέα δεδομένα. Είναι θέμα χρόνου που και αυτό θα γίνει συνήθεια και πραγματικότητα. Και συνήθως συμβαίνει με παίκτες που έχουν προσφέρει πραγματικά πάρα πολύ και έχουν αγαπηθεί στις ομάδες που Εκείνο έπαιξαν. Που πονάει είναι όταν φεύγει κάποιος τον οποίο τον είχε σαν είδωλο πριν και φώναζες γι' αυτό και πανηγύριζες γι' αυτό. Δύο βολές για τον Γιάννη Γιαννούλη για να γυρίσουμε στο παιχνίδι. Πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Πρώτος πόντος για τον ΠΑΟΚ από τον Διεθνή Σέντερ. Δεύτερος πόντος τώρα από τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει 2-2. Ο Παπανικολόπουλος σε ρόλο playmaker με την επίθεση των 24 δευτερολέπτων από φέτος με την αλλαγή των κανονισμών. Η πάσα για τον Μπούι. Πήγε ο Νέες για το rebound, κέρδισε ο Γιαννούλης. Κορονιός. Λιαδέλης. Ο Λιαδέλης έχει φέτος μέσο όρο 27,5 πόντους, 27,5 πόντους. Και είναι εντυπωσιακός και στους αγώνες της Ευρωλίγκα. Έχασε την μπάλα λάθος μετά το πρώτο άστοχο σούτ από τον Λιαδέλη. Ο Άρης στην επίθεση. Ο Μπούι. Ο Φόρεστ με αντίπαλο τον Τζόζεφ Μπλερ, τον Αμερικανό. Φόρεστ τα στόχισε. Κορονιός. Σιγάλας. Ο Μπλερ εφηβιάστηκε από την πάσα. Άλλη μια χαμένη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Παπανικολόπουλος. Μπούι. Η πάσα πέρασε από όλους. Οι διαιτές δείχνουν ότι η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Κορμιλάς δείχνει τον Λάπα και εξηγεί γιατί δίνει την επίθεση του ΠΑΟΚ, ο Σάκοτα που φωνάζει. Δεν έχουμε αλλαγή σκορ στα τελευταία 72 δευτερόλεπτα. Ένα καλάθι είχαμε ούτως ή άλλως εντός παιδιάς με τον Φόρεστ. Γίνεται επιθετικό από τον Μπλερ. Αθήνα. Θα έλεγα ότι αν κάνουμε μια γρήγορη εκτίμηση φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βοηθήσει στην άμυνα στο Φόρεστ και στο Μπούι, δηλαδή δίνει την αμυντική του προσπάθεια πάνω σε αυτούς τους δύο επιθετικούς. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει τον Κορονιό για να τον δυσκολέψει το οργανωτικό πρόγραμμα που έχει. Και είναι ξεκάθαρα πλέον τα πλάνα των προπονητών από την αρχή, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, φαίνεται ότι που δίνουν την έμφασή τους. Η μπάλα πήγε από τον Βλέπετε εδώ είναι ένας-ένας. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι αυτός που προσπάθησε να σταματήσει τον Γερμανό. Σέντερ του Άρη, η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους στο σημερινό ντέρμπι. 7:41 στο πρώτο δεκάλεπτο, ο χρόνος που απομένει 2-2 και ο Φόρεστ τώρα θα κάνει επιθετικό με το εκτόπισμά του, ενώ ο Παπαδημητρίου φαίνεται να διαφωνεί εδώ. Ίσως πρέπει να ξαναδούμε τη φάση για το Φόρεστ, είναι δεύτερο φάουλ. Συμφώνησε και ο Παπαδημητρίου με την απόφαση του Κορομιλά. Εδώ. Έχω την αίσθηση ότι έδειξε κάτω από Παπαδημητρίου. Έδειξε, το είδαμε και στο replay. Έδειξε κάτω. Κορονιός. Ρυθμός.
rebound από τον Forest που είναι πολύ δυνατός. Παπανικολόπουλος. Από τη γωνία για τρεις ο Λάπας. Σιγάλα στο rebound. Κορονιός. Λιαδέλης. Και πάλι κάνει λάθος. Διπλή τρίπλα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Λιαδέλης. Είναι νευρικός. Είναι η πίεση λίγο. Ήταν και οι φάσεις λίγο στραβές. Έχω την αίσθηση όμως το γρήγορο παιχνίδι βοηθάει το στυλ του Λιαδέλη. Τώρα με τους καινούριους κανονισμούς και γι' αυτό ίσως και είναι τόσο καλή του απόδοση. Δύο λάθη, ένα άστοχο σούτ από το κεντρικό πρόσωπο. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα του σημερινού ντέρμπι. Ο Νέες αστόχησε και μένει αυτό το 2-2 με ένα καλάθι του Φόρες στο ξεκίνημα και δύο βολές του Γιαννούλη. Η νευρικότητα μάλλον είναι γενικότερο φαινόμενο. Τώρα κάνει φάουλ ο Παπανικολόπουλος στον Κορονιό. Εδώ οι δύο playmaker των αντιπάλων. Ο Σιγάλας θα επαναφέρει. Κορονιός. Ο Λιαδέλης για τον Σιγάλα. Ούτε αυτή τη φορά. Rebound από τον Forest. Μπούει στον επιβιασμό για τον Άρη. Ο Νέες αφήνει την μπάλα. Και με αυτό το λέει από Άρης προηγείται 4-2. Εκεί ο Νέες. Άλλη μια φορά η προσπάθειά του. 4-2 ο Άρης. 6 και 14 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μπλερ. Δύσκολο σουτ. Κανένα αποτέλεσμα και ο Μπούι που πήρε την μπάλα από τον Φόρεστ. Νέες. Θέλει να πλησιάσει πάλι στο καλάθι. Εντυπωσιακή η τάπα από τον Γιαννούλη. Πάλι ο Νέες. Ούτε αυτή τη φορά. Σιγάλας. Θέλει να πάει μέχρι το lay-up. Σφυρίζει ο Κορομιλάς για να κρεώσει με φάουλ τον Άντωνι Μπούι. Πάντως είναι ένα δυνατό παιχνίδι σώμα με σώμα. Γίνονται αρκετά φάουλ, τα λιγότερα δίνουν οι διαιτητές. Εάν καταφέρουν οι διαιτητές να ελέγξουν τις επιλογές, τα φάουλ θα είναι ένα καλό παιχνίδι όπως φαίνεται, τουλάχιστον από πλευράς δύναμης. Είδαμε και πάλι την τάπα του Γιαννούλη στο Νέες και τώρα ο Σιγάλας που εκτελεί τις βολές είναι άστοχος. Ο Άρης έχει πετύχει δύο καλάθια. Ο ΠΑΟΚ μόνο με δύο βολές του Γιαννούλη για την ώρα σε 4,5 λεπτά σχεδόν. Τώρα άλλος ένας πόντος από βολή και αυτός από τον Γιώργο Σιγάλα. 4-2. Παπανικολόπουλος. Δεν έχει μπει ο τρίτος πόντος. Αυτό βλέπουμε και αυτό ίσως τώρα. Τώρα μπήκε και ο τρίτος πόντος, ενώ ο Λιαδέλης ευστοχή. Για πρώτη φορά είναι ένα καλάθι δύο πόντων. Τριών πόντων. Δύο έδειξαν διαιτητές. Κάποια σύγχυση πρέπει να υπάρχει εδώ σε αυτό το σημείο. Όχι, είναι ο τρίτος πόντος που χρωστούσαν στον ΠΑΟΚ και 2-5. Α, ναι, σωστά. Δικό μου το λάθος. 5-4 λοιπόν μπροστά ο ΠΑΟΚ στο σκορ. Ενώ ο Μπλερ που βλέπουμε εδώ κρεώνεται με το δεύτερο φάουλ. Οι δύο ομάδες το καλοκαίρι άλλαξαν τελείως την εικόνα τους, το δυναμικό τους και μάλιστα σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ο Άρης ενισχύθηκε με ξένους παίκτες κυρίως και κοινοτικούς. Ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε σε Έλληνες διεθνείς στο ελληνικό στοιχείο. Δεν ξέρουμε πώς θα και αποτέλεσμα θα έχουν αυτές οι επιλογές. Καλάθι για τον Άρη με τον Νέες. 6-5 ο Άρης προηγείται και πάλι. Ο Κορονιός για τρεις. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 8-6. Είναι το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. Νέες. Φόρεστ. Ο Μπλερ μάζεψε, ο Σιγάλας. Πάσα στο Λιαδέλη, είναι για τον Άρη μπαλά. Ίσως σκέφτηκε το τρίποντο, ο Σιγάλας έκανε τελικά. Θα μπορούσε να το επιχειρήσει, να μαρκάρει. Δεν ξέρω γιατί δίστασε. Και η επιλογή δεν ήταν άσχημα, πως θέλω ο Λιαδέλης να έχει ξεχωρίσει πιο γρήγορα. Δεν το περίμενε και εκείνος. Ο Άρης με τον Νέες και τον Παπανικολόπουλο. Φόρεστ. Λάπας.
Ο Λάπας και πάλι με δεύτερη προσπάθεια ισοφαρίζει 8-8. Ο Γιάννης Λάπας, ένα παιδί από τη Λάρισα που πήγε στον Ολυμπιακό, δεν έπαιξε εκεί και τώρα συνεχίζει την καριέρα του στον Άρη. Από τους λίγους Έλληνες παίκτες της ομάδας των Κυπρίων. Κορενιός για τον Λαβέλη, που έχει αντίπαλο τον Λάπα. Γιαννούλης. Στο rebound ο Φόρεστ. Ο οποίος πρέπει να ομολογήσουμε πολύ καλή δουλειά στην αμυντική του προσπάθεια, παρόλο ότι δεν είναι αποτελεσματικός επιθετικά. Ο Μπούι για τρεις, ο οποίος είναι καλός σουτέρ. Τον ξεχάσανε, έκανε λάθος. Ο παίκτης του κάλυψε πολύ μέσα. Δεν είναι χώρος για να αφήνεις το που είναι ο σουτέρ ελεύθερος. Έναν παίκτη με πολύ μεγάλη μπασκετική ιστορία. Βέβαια, είναι πολύ καλό σκόρερ και τώρα που είναι και νωρίς ακόμη στο παιχνίδι, δεν έχει επηρεαστεί, πιθανόν αν επηρεάζεται στη διάρκεια. Ο Άρης προηγείται 11-8. Ο Μπλερ πήρε το επιθετικό rebound και τώρα Κορονιός για τον ΠΑΟΚ. Οι οδηγίες από τον Κώστα Φλεβαράκη, τον coach του ΠΑΟΚ. Σιγάλας. Ο Γιαννούλης κοντά στο καλάθι. Έκανε φάουλ ο Νέες, όπως σφίριξαν οι διαιτητές. Εδώ φωνάζει ο Σάκοτα. Ναι, διότι δεν ήρθε η βοήθεια από πίσω. Καλύψαν οι δύο παίκτες, αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε τέλεια εκτέλεση του pick and roll. Βγήκε ο Γιαννούλης μέσα μόνος του και θα ήταν καλάθι αν δεν γινόταν το φάουλ. Δύο βολές για τον Γιαννούλη. 2 και 32 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στο Αλεξάνδριο ζωντανή μετάδοση της E3, το μεγάλο παιχνίδι του μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης προηγείται 11-9. Ο Γιαννούλης ευστοχής στις βολές, έχει κερδίσει δύο φάουλ, τα αξιοποίησε. Και ο ΠΑΟΚ τώρα μείωσε 11-10. Ο Άρης στην επίθεση με τον Παπανικολόπουλο. Λάπας. Πήρε την πρωτοβουλία, το rebound για τον ΠΑΟΚ. Ο Λιαδέλης τώρα μετά την παρεμβολή του Γιαννούλη. Μπλερ. Στήριγμα για φάουλ στον Νέες. Δεύτερο φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Γερμανού. Ήταν λίγο άτσαλη τοποθέτηση. Ναι. Ο Φόρες ήταν πιο νόμιμος στην άμυνά του. Ναι, ναι. Ο Νέες πήγε να κλείσει και να φύγει στον εφηδιασμό. Η κίνηση αυτή τον... Οι φίλαθλοι του Άρη που, όπως είπαμε, γέμισαν το Αλεξάνδριο, που πέρσι έκανε πολύ καλή δουλειά στο Πέζαρο με τη Σκαβολίνη. Είχε 14 πόντους μέσω ώρα να παιχνίδι, κάτι παραπάνω από 12 rebound και αυτό κίνησε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Ισοπαλία 11-11. Ακριβώς 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Παπανικολόπουλος. Φόρεστ. Ο Νέες δοκιμάζει, είναι ανάστοχος, ο Μπούι αμέσως, ο δεύτερος σουτ, ούτε αυτός. Κορονιός. Διαδέλης. Τα rebound για τις δύο ομάδες με μια μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λιαδέλη, αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Άμα στον drive ο Λιαδέλης είναι πάρα πολύ δυνατός, άμα βρει χώρο και πατήσει μέσα προς τη ρακέτα, είναι δύσκολο να ανακοπεί. Ο ΠΑΟΚ μπροστά 13-11. Παπανικολόπουλος. Ο Μπού είναι πάλι στη γωνία για τρεις. Ο Μπλερ πιο ψηλά από όλους. Γιαννούλης, Λιαδέλης. Φάουλ που έκανε ο Λάπας, καθώς δεν είχε πολλές επιλογές. Τι δόθηκε. Επιθετικό έχω την αίσθηση ότι έδωσε ο Κορομιλάς. Δεν είμαι σίγουρος. Για να δούμε εδώ, για να δούμε. Επιθετικό στο Λιαδέλη έχουμε και time out που ζήτησε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Που είναι μαζί μας στο ρεπορτάζ
τους πάγκους των δύο ομάδων. Νίκο, έχεις το λόγο. Ναι, καλησπέρα σας και από μένα. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι σαφείς οι εντολές των προπονητών και των δύο ομάδων, του Κώστα Φλεβαράκη και του Ντράγκα Σάκοτα, να περάσει μπάλα στους ψηλούς των δύο ομάδων, ώστε να φθαρούν οι αντίπαλοι ψηλοί. Μάλιστα, ο Ντράγκα Σάκοτα ετοιμάζει να ρίξει λίγο στο παιχνίδι τον Τζόσουα Γκραντ. Προφανώς θέλει λίγο να κάνει το σχήμα πιο ευέλικτο. Πιθανότερος παίκτης για να βγει ο Τιμ Νες. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι και οι δύο προπονητές ζήτησαν από τους δύο playmaker Παπα-Νικολόπουλο και Κορονιό να ψάχνουν το ξεμαρκάρι στο σουτ. Γιατί οι δύο ομάδες είναι μέχρι στιγμής πολύ άστοχες. Πραγματικά και είδαμε και τα ποσοστά. 33% για τον Άρη, 26% για τον ΠΑΟΚ. Πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Ο Μπούι ήταν ο παίκτης που αστόχησε στην επίθεση του Άρη. Μένουν 40 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και θα έχουμε τζάμπολ. Ο Γιαννούλης με τον Νες, εκεί οι δύο παίκτες που διεκδίκησαν την μπάλα χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή που θέλει ο Άρης να κάνει. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι ήθελε να αλλάξει τον Νες, αλλά αφού πηδάει στον τζάμπολ είναι υποχρεωμένος να μείνει μέσα. Και μένει ο Γκραντ έξω. Τζάμπολ λοιπόν, με τους παίκτες που έχουν το 15 στη φανέλα, τον Γιαννούλη και τον Νες. Μικρό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στους δύο πόντους, σκορ 13-11. Ο Γιαννούλης πέταξε την μπάλα σαν βολεϊβολίστας. Ο Λάπας πρόλαβε και τώρα Φόρεστ για τον Παπα-Νικολόπουλο για τρεις. Ο Άρης περνάει μπροστά 14-13. Με τον Νίκο Παπα-Νικολόπουλο που έπαιζε στην ΑΕΚ πέρσι. Είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Κορονιός. Απάντηση για τρεις. Άστοχος ο Κορονιός. Πήρε ο Μπούι. 15 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος του πρώτου χρόνου. Αυτή ήταν όμως μια κακή επιλογή, αλλά βγήκε σε καλό στον Άρη γιατί πήρε το ρητό. Είχε 15, έπρεπε να κρατήσει την μπάλα. Τελευταία 4 δευτερόλεπτα ο Μπούι από πολύ μακριά. Τελείως άστοχος. Ένα airball. Ένα δέκατο για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Έχει ζητήσει time out ο Φλεβαράκης, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι δεν έχει να πει πάρα πολλά. Ένα δέκατο δείχνει ο χρόνος. Πρώτα χειροκροτήσουμε και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα το δούμε αυτό. Τζάμπολ για το δεύτερο δεκάλεπτο. Νίκο, σε ακούμε. Πρόσωπα για τον Άρη, το νέο πρόσωπο είναι ο Φίριτς. Για τον ΠΑΟΚ είναι ο Κολτεμπέλα και ο Χόρχε Ράχα. Να μείνουμε όμως λίγο στην περίπτωση του Βόσνου παίκτου Άρη που έχει τώρα την μπάλα. Ο οποίος ταλαιπωρείται από χθες από μια ίωση και σίγουρα αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Ντράγκα Σάκοτα αφού ποντάρει πολλά στην παρουσία του Βόσνου Γκάρ. Άλλαξαν πρόσωπα στις δύο πεντάδες σε Φίνι. Είναι από τη μία ο Ράκα. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή οι δύο προπονητές προσπάθησαν να βελτιώσουν, αν αναλύσουμε τις ικανότητες των παιχτών που βάλανε, να βελτιώσουν το περιφερειακό σουτ. Ο Ράκα έκανε βήματα, ο Ράκα, ένας από τους σουτέρ του ΠΑΟΚ. Θεωρητικά, όπως και ο Φίριτς από την άλλη μεριά, είναι παίκτες που μπορούν να σουτάρουν, να σκοράρουν. Αυτό τι σημαίνει στην ουσία, θα είναι αναγκασμένοι να βγει έξω να πιέσει η άμυνα, άρα θα ανοίξει το κέντρο. Ο Μπούι για τον Άρη. Γκραντ, Παπα-Νικολόπουλος. Πέρασε την μπάλα στον Φόρεστ. Γύρισε ο Φόρεστ, ο Φίριτς, ο Βόσνιος. Ο Μπούι που δοκίμασε το σουτ. Rebound του Μπλερ, Λιαδέλης, 2-1-2-1. Ο Ράκα τελειώνει τη φάση. 15-14 από τον Ράκα, τον Αργεντίνο που έχει ιταλικό διαβατήριο. Και πέρσι ο Ράκα είχε στην ισπανική Γκραν Κανάρια μέσω όρο πάνω από τους 17 πόντους. Φίριτς. Λάθη από τον Φίριτς που τον είχαμε πρωτοδεί στο Ευρωμπάσκετ το 1993 στη Γερμανία. Ήταν με την ομάδα της Βοσνίας. Ένας ικανός σκόρερ, αλλά δεν έχει μια σταθερότητα στη διάρκεια της απόδοσης του όλα τα χρόνια που παίζει. Κολτεμπέλα. Ο Λιαδέλης αμέσως στο σουτ. Μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπαίνει το 16-15 υπέρ του Άρη. 8-21 για το τέλος του πρώτου, του δεύτερου δεκαλέπτου του πρώτου μικρότου. Πήγε πλάγια ο Παπα-Νικολόπουλος, τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Φίριτς. Ήταν συμπτωματικό νομίζω το γεγονός, θα το δούμε και τις επόμενες φορές. Μπορεί να έτυχε για να... Επειδή είχε μείνει πίσω και πολλές φορές συμβαίνει αυτό να αλλάζουν οι γκάρτες. Το καλάθι του Φόρεστ, ο Άρης προηγείται 18-15. Κολτεμπέλα. Ράκα. Γιαννούλης, κοντά στο καλάθι, η πάσα στον Μπλερ δεν ήταν κάτω από τις καλύτερες. Μέσα εκεί ξέρεις, σε ένα χέρι απλώνει και δημιουργεί τις συνθήκες διαφορετικές.
Δύο δευτερόλεπτα μένουν για τον ΠΑΟΚ να εκδηλώσει την επίθεση. Επαναφέρει ο Κολτεμπέλα, ο Ράκα δεν το έχει αντιληφθεί προφανώς. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Μάλλον άργησε λίγο ο Ράκα ή δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει. Η καλύτερη επιλογή που είχαν να κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν να δώσουν την μπάλα μέσα. Ο Μπλερ ήταν μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε να το δει ο Κολτεμπέλα και έτσι. Τώρα έχουμε σφύριγμα για φάουλ του Μπλερ πάνω στον Φίλιπς. Και είναι το τρίτο φάουλ του Τζόζεφ Μπλερ. Αμέσως ο Βάις έτοιμος να περάσει το παιχνίδι. Βγαίνει ο Μπλερ, μπαίνει ο Βάις που τον είδαμε στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με τη γαλλική ομάδα να κατακτά τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Έχουμε και έναν Ολυμπιονίκη δηλαδή. Έκπληξη κιόλα. Μεγάλη έκπληξη. Ο Γιαννούλης πήγε στο rebound. Κολτεμπέλα. Προβάδισμα τριών πόντων για τον Άρη. 18-15. Λιγότερο από 7,5 λεπτά για το τέλος του δευτέρου δεκαλεπτού. Λιαδέλης. Η διείσδυση. Ο Βάης στο follow. Κανένα αποτέλεσμα. Φίριτς. Και τέσσερις παίκτες του Άρη στον ευνηδιασμό. Θα ολοκληρώσει ο Μπού. Και ξεσηκώνεται η εξέδρα. Είναι από τις φάσεις που αρέσουν στον κόσμο. 20-15, διαφορά 5 πόντων για τον Άρη. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη φορά που πάει στους 5 πόντους. Γεγονός και έχω την εντύπωση ότι αυτό το σχήμα του ΠΑΟΚ δεν είναι αποτελεσματικό επιθετικά. Δηλαδή έχει πολύ περιορισμένες επιθετικές λύσεις τώρα ο ΠΑΟΚ. Καλάθι από τον Κολτεμπέλα. 20-17 μειώνει ο ΠΑΟΚ. Φίριτς. Για τρεις. Καμέρμπολ δεν πρόλαβε ο Παπανικολόπουλος. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Λιαδέλης. Ο Γιαννούλης στο Κολτεμπέλα. Πάλι ο Γιαννούλης. Έβαλε το σώμα του ο Φόρεστ τόσο ώστε να αστοχίσει. Γιαννούλης η πάσα για τον Φόρεστ, wow. Αλλά εντυπωσιακό κόψιμο. NBA φάση αυτή πραγματικά είναι. Από τον Βάις που άλλωστε ήταν και στο 15 του Drafters. Αστόχησε πάλι ο Λιαδέλης. Και εδώ τεχνική ποινή στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ τώρα με Καργό και Λιαδέλη στον εφηλιασμό. Σφύριγμα για φάουλ που έκανε ο Παπανικολόπουλος. Ναι, και νομίζω ότι έκανε λάθος ο Παπανικολόπουλος. Αν ήταν στημένος θα ήταν επιθετικό φάουλ. Δεν έπρεπε να επιδείξει. Είχε προλάβει πάλι να πάρει φάση. Είδαμε και πάλι την φάση στο replay. Κυρίως έχει ένα πρόβλημα εδώ. Έχω την εντύπωση ότι ισχυρίζεται ότι ήταν φάουλ του Λιαδέλη στο Φίρι στην προηγούμενη φάση. Αν υπάρχει το replay, θα μπορούσε. Μάλιστα. Στον αγώνα. Ο Μύρο Ραϊτσεβιτς, ελληνοποιημένος από τη Γιουγκοσλαβία. Μόλις 19 χρονών, με ύψος 2-5. Λένε ότι είναι ένα από τα ταλέντα του μπάσκετ, αλλά αυτό θα πρέπει να το αποδείξει. Ο Λιαδέλης χάνει την πρώτη βολή. Έχει άλλη μια ευκαιρία να ισοφαρίσει το σκορ. Οι δύο ομάδες ισόπαλες στους 25 πόντους. 3,5 λεπτά για το τέλος του δεύτερου δεκαλεπτού. Παπανικολόπουλος. Ο Φίριτς πότε από τη μια, πότε από την άλλη για να αποφύγει τον Λιαδέλη. Έγινε το screen. Θύμη. Ναι, δημιουργεί ο Άρης χαμηλά screens στη ρακέτα για το Φίριτς να πάει δεξιά-αριστερά να ξεμαρκαριστεί και να σουτάρει. Βγήκε ελεύθερος αλλά δεν ήταν επιτυχημένο το πάτημά του και έτσι έχασε το σουτ. Κολτεμπέλα. Βάις. Ο Ράκα δοκιμάζει πάλι, είναι εύστοχος. 27-25. Και έχω την έμψη του 28-3 τρίποντα. Ναι. Ναι, έχει 2-3 τρίποντα. Έχασε το πρώτο που ήταν off balance. Εδώ το τρίποντο του Ράκα, όντως 2-3, όπως είπε και ο Θήμης Κυμπριτζόγλου, τα τρίποντα για τον Χόρχε Ράκα, ο ΠΑΟΚ μπροστά 28-25. Φίριτς. Ο Σάκοτα διαμαρτύρεται. Ζητάει φάουλ. Ο Ραϊτσεβιτς στο σουτ. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ κερδίζουν με το Ράκα. Κολτεμπέλα. Λιαδέλης. Βάις. Τίποτα ούτε αυτή τη φορά. Ο Βάις έχει πετύχει ένα πόντο.
Ζητούν φάουλ και πάλι οι παίκτες του Άρη και ο Σάκοτα κυρίως. Να το φάουλ που δόθηκε και είναι γκολ φάουλ από τον Φόρεστ. Ο οποίος θα μπορούσε να έχει πιο έντονη παρουσία πέρα από τα αμυντικά rebound. Ναι, στην επίθεση περιοδικά κάνει επιθέσεις. Θα μπορούσε να πάρει περισσότερες επιθέσεις, αλλά όπως είπα από την αρχή, ο ΠΑΟΚ έχει μια ξεκάθαρη τακτική. Πάντα προσέχει το Φόρεστ με δύο παίκτες. Πάντα προσέχει το Μπούι όταν είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δίνει ευκαιρία στους άλλους να δείξουν αν μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι. Αντίθετα, ο Άρης μέσα στη ρακέτα παίζει ένας με έναν στην άμυνα και αφήνει τον ΠΑΟΚ, τους επιτιθέμενους του ΠΑΟΚ, να μπορούν να, αν μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι. Δεν είναι έχει... δύο αντίθετες τακτικές αμυντικές. Ο Λάπας μπήκε στη θέση του Μπούι που είναι και. Να μην ξεχνάμε, έχει πατήσει τα 37. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ο Άρης δεν έχει δώσει μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση του Λιαδέλη, που είναι η καλύτερη επιθετική λύση του ΠΑΟΚ. Ο Άρης, όταν ο Λιαδέλης προσπαθεί να επιτεθεί με drive, όπως τώρα που έκανε μια τώρα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, προσπαθεί να δώσει τη βοήθεια από το ψηλό και μόνο σε εκείνη την περίπτωση. Οπότε εξαρτάται από το πάτημα που θα κάνει ο Λιαδέλης κοντά στη ρακέτα. Γεγονός είναι ότι αν ο Λιαδέλης πατήσει 4 μέτρα κύτταρο από το καλάθι, πολύ δύσκολα μπορεί να το σταματήσει. Όπως έγινε λίγο πριν, ήταν μια εντυπωσιακή προσπάθεια του Λιαδέλη που βλέπετε εδώ, ο οποίος θα εκτελέσει και μια βολή. Απάντηση του ΠΑΟΚ στο goal foul πριν από λίγο του Άρη. ΠΑΟΚ προηγείται τώρα 30-28. Και η μπάλα πάλι στα χέρια του Λιαδέλη από το rebound που εξασφάλισε ο Βάις με τα 2-17. Ο Λιαδέλης για τρεις. Πάλι ο Βάης σε ένα follow. Τώρα ο Φόρεστ. Τώρα είναι σε αδύνατη θέση ο Άρης όσον αφορά τα rebound. Γιατί είναι μόνο ο Φόρεστ ο οποίος παλεύει αξιόπιστα μέσα στη ρακέτα. Και ο Βάης έχει κερδίσει κάποιες μονομαχίες. Είναι ο Βάης, είναι ο Καργόλ. Έκανε βήματα ο Φίριτς στην προσπάθειά του να τρέξει στον εφηδιασμό. Και ο ΠΑΟΚ έχει πάλι την επίθεση. Ένα λεπτό και 21 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Καργόλ, Λιαδέλης, Κολτεμπέλα, θέλει να πλησιάσει, καλάθι από τον έμπειρο Ιταλό, ένα πολύ χρήσιμο παίκτη. Διαφορά 4 πόντων για τον ΠΑΟΚ, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του δευτέρου δεκαλέπτου, 32-28. Ο Ραΐτσεβιτς για τον Φόρεστ, λείπει και ο Μπούι τώρα, την πεντάδα του Άρη, ο Φόρεστ. Και επίσης δεν έχει το ύψος. Μέσα στη ρακέτα, είδατε τώρα αυτό το καλάθι του Κολτεμπέλα. Αν υπήρχε ύψος μέσα στη ρακέτα, να γεμίζει τη ρακέτα, ίσως θα μπορούσε να εμποδιστεί. Πάντως το γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε το 5 εις βάρος του να το γυρίσει και να περάσει και επάνω, που είναι σημαντικό σημείο. Ο Φίριτς τώρα θέλει να πλησιάσει, δεν τα καταφέρνει. Δεν ήταν καλή η πάσα για τον Ραΐτσεβιτς. Είμαστε 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Φεβαρέξ έχει ζητήσει time out, αλλά το ακύρωσε καθώς δεν υπάρχει και διακοπή στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει και την επίθεση. Ήταν η ίδια λογική του προηγουμένου, αν έτρωγε το καλάθι, αλλά δεν το έφαγε. 32-30, 10 δευτερόλεπτα. Ο Λιαδέλης που δεν μπορεί, κλείνεται εκεί, πέφτει πάνω σε ένα μπλοκ αντιπάλων. Ο Λάπας για τον Ραΐτσεβιτς. Εδώ ο Βάης θα σταματήσει την μπάλα, αλλά είχαμε κάθοδο. Έτσι λοιπόν μετράει το καλάθι. 32-32, να δούμε αυτή τη φάση. Πριν πάμε στο time out. Πιθανότατα μετράει, δεν έχω αφιβολία. Ραΐτσεβιτς, ναι, κατέβαινε η μπάλα και πάμε σε time out. Για να γίνεις όνομα, πρέπει να έχεις μεγάλες αντοχές. Όπως η Rock Granite. Με ροχήτες από γρανίτη σε 6 υπέροχα χρώματα. Rock Granite. Όνομα υπεροχής και αντοχής. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι κακλιός. Η εταιρεία Κολοσσός. Στο Αλεξάνδριο και πάλι το time out δεν έχει τελειώσει. Τελευταίες οδηγίες όμως από τους δύο προπονητές. Έχουμε ισοπαλία 32-32 και ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, ένα πραγματικό ντέρμπι, Εφήμη. Αυτό είναι γεγονός και νομίζω ότι ο Άρης στο τέλος είχε αρκετές επιπόλαιες επιθέσεις και έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ με λίγο προσεκτική επίθεση που έκανε. Με σωστές επιλογές στην επίθεση ο ΠΑΟΚ να καλύψει τη διαφορά, να περάσει. Και ανεξάρτητα τώρα που είμαστε πάλι στην ισοπαλία, νομίζω ότι η επιπολαιότητα που έδειξε ο Άρης
Αυτό ήταν αυτή η διαφορά. Είναι 8 δέκατα είναι πάλι και πλέον ναι. Έχουμε τέλος για το δεύτερο δεκάλεπτο και το πρώτο ημίχρονο του Αλόπουλος. Παιχνίδι, ένα πραγματικό ντέρμπι, Εφήμη. Αυτό είναι γεγονός και νομίζω ότι ο Άρης στο τέλος είχε αρκετές επιπόλαιες επιθέσεις και έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ με λίγο προσεκτική επίθεση που έκανε. Με σωστές επιλογές στην επίθεση ο ΠΑΟΚ να καλύψει τη διαφορά, να περάσει. Πανεξάρτητα τώρα που είμαστε πάλι στην ισοπαλία. Νομίζω ότι η επιπολαιότητα που έδειξε ο Άρης. Έκανε αυτή τη διαφορά. Είναι 8 δέκατα είναι πάλι και πλέον ναι. Έχουμε τέλος για το δεύτερο δεκάλεπτο και το πρώτο ημίχρονο του Αλόπουλος. Λάπας, Φόρεστ και Νες. Είναι οι πέντε που άρχισαν τον αγώνα και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο με Κορονιό, Λιαδέλη, Σιγάλα, Γιαννούλη και Μπλερ. Κορονιός δεν φάνηκε καθόλου. Οι ίδιοι πέντε είναι. Είναι οι αρχικές πεντάδες. Ναι, αρχικές πεντάδες. Ο Κορονιός δεν έχει. Ναι, ίσως έμεινε λίγο περισσότερο έξω, αλλά το αποτέλεσμα δικαιώνει τον προπονητή του ΠΑΟΚ στην επιλογή. Εφόσον τουλάχιστον εκτός έδρας είναι σε ισοπαλία, σημαίνει ότι ελέγχει σε κάποιο βαθμό το παιχνίδι. Έκλεψε ο Παπανικολόπουλος και κάνει φάουλ τώρα ο Κορονιός. Και ο Σιγάλας δεν έκανε αισθητή την παρουσία του. Να σου πω την αλήθεια, δεν είχαν και πάρα πολύ χρόνο μεγάλο. 10 λεπτά. Για να πεις ότι θα έπρεπε να έχουν κάνει την παρουσία τους. Τα σουτ δεν μπήκανε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Άρης στην επίθεση, 32-32, άρχισε το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα που παρακολουθείται σε απευθείας μετάδοση από την ΕΤΡΙΑ σε μια προσφορά της ΚΑΕΡΙΣ για τους φίλους του μπάσκετ. Ο Μπούι για τον Άρη, ο Φόρεστ που επιχειρεί σουτ. Ο Μπλερ για το rebound κέρδισε ο Μπούι. Η πάσα του Μπούι για τον συμπατριώτη τον Φόρεστ. Σκαστή πάσα, δύσκολη πάσα. Πυρηνική πάσα, ήταν πολύ δύσκολη να την πιάσει. Πολύ καλό πέρασμα μέσα από δύο, αλλά πολύ δύσκολο να την πιάσει. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει την επίθεση. Λιαδέλης, Μπλερ. Ο Σιγάλα στο Λιαδέλη. Αυτή ήταν καλή πάσα. Εδώ ο Λιαδέλης. Με το Σιγάλα ήταν συμπαίκτες πέρσι στον Άρη και φέτος είναι στον ΠΑΟΚ. Παπανικολόπουλος. Λάπας. Μπούι. Ήταν ο Φόρεστ αυτός που βοήθησε για να μπει η μπάλα στο καλάθι. Ναι, κέρδισε τον Μπλερ στη μάχη, δεν ήθελε πολύ λίγο χτύπημα, μπήκε η μπάλα μέσα. Ο Φόρεστ είναι ο πρώτος παίκτης του Άρη που έχει διψήφιο αριθμό πόντων στο ντέρμπι. Έφτασε τους 11. Και βρίσκεται και στα 9 rebound. Λιαδέλης. Πάσα για τον Μπλερ. Ο Φόρεστ θα κάνει φάουλ. Το τρίτο. Εδώ πάλι η φάση με τον Μπλερ. Νομίζω ότι εδώ ο Νες έκανε το λάθος όμως, γιατί βγήκε πάνω στο Λιαδέλη όταν είχε σταματήσει ο Λιαδέλη στην τρίπλα. Άρα ουσιαστικά ήταν ακίνδυνος, όπως λένε στο μπάσκετ, νεκρός όταν σταματήσει ένας παίκτης στην τρίπλα. Βγήκε ο Νες και έτσι έμεινε άνετα ο Μπλερ μέσα μόνο στο μαρκάρι του. Και εκτεθειμένος ο Φόρεστ. Φυσικά. Μετά ήταν μοιραίο. Ο Μπλερ αστοχή στην πρώτη βολή. Και ο Μπλερ δεν έχει δείξει κάτι. Δεν ξέρω, γενικά το παιχνίδι δεν είναι πολύ καλό, αλλά. Έχει το ενεργητικό του βέβαια τα 6 rebound του πρώτου μέρους που. Δεν πήρε και προσπάθειες. Δεν πήρε προσπάθειες. Ούτε αυτή η βολή. Ο Φόρεστ για τον Παπανικολόπουλο. Και 14 για το τέλος του τρίτου δεκάλεπτου στο Αλεξάνδριο στη ζωντανή μετάδοση της ΕΤΡΙΑ. Το Μπούι για τον Λάπα. Εύστοχος, καλό σουτέρ. Είναι ένας αξιόπιστος παίκτης, βέβαια δεν έχει την εμπειρία των αγώνων, αλλά ένα ψηλό παιδί, καλό σουτέρ από την περιφέρεια με καλές προδιαγραφές. Ίσως όταν θα κερδίσει τον χρόνο του παιχνιδιού να αποτελέσει μια έκπληξη του πρωταθλήματος. Τώρα έκανε φάουλ ο Γιαννούλης. Το έκανε το φάουλ πάνω στον Φόρεστ. Εδώ μετά την δική του αποτυχημένη προσπάθεια για να κερδίσει την μπάλα υποχρεώθηκε να κάνει φάουλ στον αντίπαλό του. Ο κόσμος του Άρη έχει ξεσπάσει στις εξέδρες σε ένα σημείο του αγώνα που ο Άρης προηγείται με διαφορά 3 πόντων και είναι στην επίθεση. Γιαννούλης. Κορονιός. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είδες Γιώργο και στεδώ, άρεσε που σούταρε γρήγορα και εκεί ο ΠΑΟΚ. Οι παίκτες δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτό το
στυλ επίθεσης, να σουτάρουν πολύ γρήγορα και έτσι οδηγούνται σε χαμηλά ποσοστά αναγκαστικά. Τους εκβιάζει λίγο ο χρόνος. Είναι το momentum της ταχύτητας που δεν μπορεί να ισορροπήσεις γρήγορα και να σουτάρεις. Πρέπει να γίνει συνήθεια. Πρέπει να γίνει συνήθεια. Τώρα έχουμε φάουλ πάνω στο Γιάννη. Ο Νες άπλωσε το χέρι του λίγο άγαρμα. Αυτοί οι Γερμανοί έχουν γεμίσει τα ευρωπαϊκά γήπεδα κυρίως με τα σωματικά τους προσόντα. Δεν είναι ψηλά παιδιά, τα οποία τα περισσότερα έχουν πάει από μικρά στην Αμερική. Μάθανε κάποιο μπάσκετ, αλλά επειδή δεν το παίξανε το μπάσκετ σε πολύ καλό επίπεδο, πολύ μικρή στην ηλικία, τους λείπει η τεχνική κατάρτιση. Το τρίτο φάουλ του Νέες πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση. Ο Άρης προηγείται 37-34, 6 και 56 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Μπλερ γυρίζει στο καλάθι και πετυχαίνει καλάθι 37-36. Ήταν μια καλή κίνηση από τον Τζόζεφ Μπλερ εδώ. Δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει ο Φόρεστ. Ο Νέες που περνάει για τον Φόρεστ, ενώ είναι εκτός φάσης ο Μπλερ πεσμένος στο παρκέ. Έχουμε φάουλ. Ο Φόρεστ κατάφερε να πάρει θέση εκεί που ήθελε στη ρακέτα. Εδώ. Ο Σιγκάλας είναι ο παίκτης που έκανε το φάουλ. Δύο βολές για τον James Forrest που είχε πέρσι μια πολύ καλή χρονιά με την ομάδα του Ηρακλή. Οδηγίες από τον Κώστα Φεβαράκη στον Κορονιό, τον playmaker, τον εγκέφαλο της ομάδας. Ο Κορονιός είναι ο παίκτης που μπορεί να δώσει ταχύτητα, αυτό που θέλει η επίθεση. Αν ο Κορονιός είναι στην ημέρα του, είναι πολύ δύσκολο να τον παίξεις και ειδικότερα εάν πάρει την εντολή να τρέξει και να σκοράρει. Αυτός πράγματι μπορεί να τρέξει, να σταματήσει και να πυροβολήσει από μακριά και να σε σκοτώσει. Αλλά να βρεθεί στη μέρα του. Πράγμα που δεν έχει κάνει σήμερα τουλάχιστον στο βαθμό. 39-36 ο Φόρεστ. Βλέπετε, αυτό το στυλ δεν είναι που θα του δώσει σκορ του Κορονιού. Ο Κορονιός έδωσε για τον Σιγκάλα. Γιαννούλης. Προσπάθεια από τον Γιαννούλη. Πάλι ο Γιαννούλης με δύο αντιπάλους. Κανένα αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ πάει μέσα στο καλάθι. Σωστά. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Και η προηγούμενη φάση του Γιάννη και αυτή η φάση του Γιάννη ήταν καλές φάσεις. Η τελική εκτέλεση ήταν λίγο... Δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Αλλιώς οι φάσεις ήταν πράγματι πάρα πολύ καλές. Κλασικές κινήσεις του σέντρεφορ με hook shot στο τέλος. Με όλα αυτά το σκορ μένει χαμηλά. Ο Άρης προηγείται 39-36 και σφύριγμα φάουλ εκτός φάσης, όπως λένε. Ο Σιγκάλας που κυνηγούσε τον Μπούι κρεώθηκε με αυτό το φάουλ. Στο παιχνίδι ο Σάσα Μάρκοβιτς στη θέση του Νέες. Έχω την αίσθηση, με συγχωρείς Γιώργο, ότι αυτά τα σφυρίγματα πλέον στο τωρινό μπάσκετ πρέπει να εκλείψουν στα περάσματα. Η ταχύτητα είναι αρκετά δυνατή και γρήγορη τώρα και έτσι αυτά τα σφυρίγματα μόνο χαλάνε τον ρυθμό. Δεν επηρεάζουν κανένα, αφού παίξει τα βγει και θα δημιουργήσει τη φάση που πρέπει. Ο Γιαννούλης βγήκε για να μπει στο παιχνίδι ο Καργκόλ να πάει πάνω στον Μάρκοβιτς που ίσως είναι πιο ευκίνητος. Είναι μια λογική ερμηνεία αυτή. Είναι μια λογική ερμηνεία. Και ο Καργκόλ από ότι ο Γιαννούλης. Η διεκδίκηση πήγε δυνατά πάνω στην μπάλα του δοσοκόντου Λαβέρνης. Ο Μπούι έκλεψε. Η προσπάθεια από τον Παπανικολόπουλο ξεσηκώνεται ο κόσμος. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Και λίγο τραβηγμένη γιατί ο Λάπας ήταν αμαρκάριστος, αλλά δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα ο παίκτης. Αυτά τα βλέπαν κάποτε από τον Γκάλι αυτή η σημερινή παίκτης. Έδωσε τα μαθήματα ο Γκάλης. Προσπαθούν όλοι, αλλά βέβαια κανένας δεν έχει φτάσει σε εκείνο το επίπεδο. Ο Γκάλης που ήταν πέρσι εδώ στον αγώνα του Άρη με τον ΠΑΟΚ, μετά από πολύ καιρό, τότε ο Άρης είχε κερδίσει 66-61 στον αγώνα του πρωταθλήματος. 41-36 έχει γίνει το σκορ ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Λιαδέλης. Ο Πλέρ είναι τελείως μόνος, ο Λιαδέλης όμως αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αν θα την έδινε, μπορεί να ήταν και δευτερόλεπτα. Ήταν σωστή επιλογή του Λιαδέλη, διότι είχε κάνει πάνω από δύο τρίπλες μέσα στη ρακέτα. Έχει φτάσει ο Λιαδέλη στους 14 πόντους. Μείωσε πριν από λίγο 41-38. Λάπας. Κάνει βήματα ο Παπανικολόπουλος. Στην πεντάδα του Άρη, ο Μάρκοβιτς, ένα παίκτη που εφήμεται τουλάχιστον στην αρχή. Εδώ στην Ελλάδα, όταν βρισκόταν, τον ήξερε καλά. Ναι, είχε έρθει τότε στον Παναθηναϊκό και ήταν ένα παίκτη πάρα πολύ ταλαντούχο. Και έκανε τότε το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμη δεν έχει παίξει σύμφωνα με τα προσόντα του. Τα οποία είναι πάρα πολλά. Βλέπετε, 2-8 περιφερειακό παίκτη. Είναι μερικοί παίκτε που είναι πάρα πολύ καλοί στην προπόνηση, σε τεχνική και δεν αποδίδουν στο παιχνίδι και θέλουν χρόνο να οριμάσουν για να μπορέσουν να αποδίδουν και στο παιχνίδι. Η πάσα του Μπούι δεν ήταν καθόλου καλή για τον Λάπα. Ήταν ένα άστοχο σουτ που έγινε από του παίκτε του ΠΑΟΚ από τον Λιαδέλη.
Σάκοτα καθόλου ευχαριστημένος από την εξέλιξη της τελευταίας φάσης. Ο Φλεβαράκης, που από ό,τι με πληροφορεί ο Νίκος Καραγιώτης, είχε ζητήσει time-out και τα κύρωσε μετά το λάθος που έκαναν οι παίκτες του Άρη. Κορονιός. Καλάθι από τον playmaker του ΠΑΟΚ. Η διαφορά στον ένα πόντο. 41-40. Μπροστά είναι ο Άρης. Παπανικολόπουλος. Τελευταία 4 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα. Και έχουμε επιθετικό φάουλ του Μάρκοβιτς πάνω στο Σιγάλα. Το είδε και το σφύριξε ο Παπαδημητρίου. Κινούμενο screen. Το αξιοπρόσεκτο, Γιώργο, είναι ότι είναι πολύ χαμηλή η αποτελεσματικότητα στους εφηδιασμούς και για τις δύο ομάδες. Ενώ κανονικά σε έναν εφηδιασμό πρέπει να έχει ποσοστά 80% τουλάχιστον, και οι δύο ομάδες έχουν πολύ κάτω από το 50 και από το 40 ίσως. Να. Και αυτό σημαίνει ότι επιβεβαιώνει μάλλον τη θεωρία που είπαμε ότι δεν έχουν προσαρμοστεί οι παίκτες στο run and gun παιχνίδι που επιβάλλεται σχεδόν από τα 24 δευτερόλεπτα κανονισμός. Ο Καργόλ έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 42-41. Και γι' αυτό που έλεγε πριν ο Ευθύμης Κουμουρτζόγλου, ο ΠΑΟΚ είχε 2 στους 7 εφηδιασμούς στο πρώτο και ο Άρης 3 στους 8 ήταν κάτω, χαμηλά. 42-41 ο ΠΑΟΚ που είναι στην επίθεση, κάνει φάουλ, ο Λάπας όχι, άφησαν οι διαιτητές, στο Λεβέλη, Κορονιός. Θέλει να κλέψει ο Φόρες, τελικά η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Σε μια επίθεση 13 δευτερολέπτων, αλλά πριν από αυτή την επίθεση, και εδώ η ευθυντή να ακούσουμε όμως τον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ράγκα Σάκοντα ζήτησε από τους περιφερειακούς παίκτες να τοποθετούν μεγαλύτερη συχνότητα τον Τζέμις Φόρες που δεν έχει πάρει την μπάλα πολύ στις τελευταίες επιθέσεις. Από την άλλη, ο Κώστας Λεβαράκης έδωσε εντολή στον Άγγελο Κορονιό να μπορεί να δίνει ένα πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Φυσικά, οπότε γίνεται αυτό ανάλογα φυσικά και με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. Τελευταίο τρίλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα. Άρης ΠΑΟΚ 41-42. Άρης είναι στην επίθεση με τον Παπανικολόπουλο. Κράτησε τον Μάρκοβιτς στο παιχνίδι ο Σάκοτα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Σιγάλας που έκλεψε από τον Μπούι, αφήνει πολύ έξυπνο στο Λιαδέλη. 44-41. Καλή συνεργασία, ο Σιγάλας είδε ότι ήταν σε καλύτερη θέση. Λιαδέλης. Αυτό δείχνει μια διάθεση συνεργασίας και τίμια συμπεριφοράς, δεν προσπάθησε να κάνει καμία κίνηση περίπου. Ο Παπανικολόπουλος για τρεις εύστοχος, ανάσα επιθετική για τον Άρη. Που σεφαρίζει 44-44. Κορονιός. Σιγάλας. Καργόλ άφησε στο Λιαδένι. Ο Κορονιός τέλειωσε ο χρόνος. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά συνέβη αυτό. Ναι, αλλά και μερικές φορές είχαμε πολύ βιαστικό σουτ στο τέλος, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Δεν ξέρω αν είναι κουραστικό αυτό που θα ξαναεπαναλάβω. Είναι ολοφάνερη η αδυναμία των ομάδων να προσαρμοστούν και να κάνουν το transition game, τη μεταφορά δηλαδή από την ταχύτητα στην οργανωμένη επίθεση. Βλέπεις, έρχονται με ταχύτητα και μετά κάνουν επιθέσεις όχι καλά οργανωμένες. Στην πεντάδα του Άρη ο Γκραντ πήρε τη θέση του Μάρκοβιτς, έγινε η αλλαγή πριν από λίγο και ο ΠΑΟΚ μετά την άστοχη επίθεση των παικτών του Άρη τώρα με τον Κορονιό. Σιγάλας. Τρίποντο από τον Γιώργο Σιγάλα, ο ΠΑΟΚ προηγείται 47-44. Φόρεστ. Έγινε φάουλ από τον Μπλερ και είναι το πέμπτο ή το τέταρτο. Το τέταρτο. Εδώ πάλι φάση με τον Μπλερ που πηγαίνει πάνω στον αντίπαλό του και κάνει φάουλ. Αλλαγή στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα βγει ο Μπλερ που έχει 4 φάουλ στη θέση του ο Φρεντερίκ Βάις. Δύο βολές για τον Φόρεστ. Έχει 13 πόντους και 12 rebound. Άστοχος στις βολές, ο Μοσοφόρεστ πήγε πολύ γρήγορα πάνω στην μπάλα. Ο Γκραντ για τον Παπανικολόπουλο. Ο Παπανικολόπουλος που δείχνει μια ωριμότητα και ένα καλό ρυθμό. Είναι μια αξιόπιστη παρουσία και έχει ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Εδώ για τρεις ο Παπανικολόπουλος. Δεν μας δικαιώσει σε αυτή τη φάση, αλλά πάντως ήταν μια καλή επιλογή και ένα καλό σουτ. Ο Σιγάλα σε μια μακρινή πάσα για τον Κορονιό, αυτός για τρεις. Φόρεστ.
Grant. Βλέπεις τώρα θα έπρεπε να έχει τρέξει ο Άρης, αλλά λίγο η φυσική κατάσταση, γιατί θέλει και εδώ ακόμη προσαρμογή. Και εδώ ακόμη τα σώματα των αθλητών θέλουν προσαρμογή, να αποκτήσουν την ειδική φυσική κατάσταση για να μπορούν να τρέχουν πάνω κάτω το γήπεδο. Και ο Φόρεστ και ο Βάις. Όλη η ομάδα σταμάτησε πέρα τη φάση και ανακουφίστηκε, ενώ θα έπρεπε να μπορεί να χτυπήσει κατευθείαν. Ο Φόρεστ τώρα έκανε το σούτ, ήταν άστοχος, ο Βάις πήρε το rebound. Κορονιός. Σε πολύ αργούς για τον Κορονιό ρυθμούς, αυτό που λέγαμε πριν. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Κορονιός θέλει να πλησιάσει. Ο Καργκόλ που μάζεψε την μπάλα. Ανανεώθηκε ο χρόνος. Ναι, αλλά ακούστηκε τώρα η κόρνα. Σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού συμφέρει τον ΠΑΟΚ να ρίξει το ρυθμό όσο μπορεί, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα. Όσο πέφτουν τα δευτερόλεπτα από εδώ και πέρα, είναι αρχίζει η πίεση. Αρχίζει η πίεση. Το οποίο σημαίνει λοιπόν δύο λάθη, δύο εφηδιασμοί, τελείωσε το παιχνίδι. Να δούμε τι θα γίνει. Με τον Μπούι τώρα ο Άρης στην επίθεση, η πρώτη για το τελευταίο δεκάλεπτο. Καλάθι από τον Φόρεστ και ο Άρης βιώνει στον ένα πόντο, 46-47. Ο Φόρεστ έφτασε τους 15 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη στον αγώνα και ο πρώτος rebounder. Με 14 rebound στα προηγούμενα 3 δεκάλεπτα του αγώνα. Ο χρόνος ανανεώθηκε για την επίθεση των 24 δευτερολέπτων. Ο Λάπας χρησιμοποίησε το πόδι του. Ράκα είχε πολύ καλή παρουσία στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λιαδέλης. Μπλερ. Ο Λιαδέλης. Ο Ράκα αμέσως για 3. Ο Φόρεστ μάζεψε το rebound. Λάπας και ένα σφύριγμα από το διαιτή για να σκουπιστεί η μπάλα. Γιώργο, διόρθωσε να μ' κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση. Ο Φλόρος για τον Άρη. Τα ποσοστά ανέβηκαν λίγο για τον ΠΑΟΚ. 39%, ο Άρης είναι στο 34%. Χαμηλά ωστόσο και για τις δύο ομάδες. Το φάουλ το έκανε ο Γιαννούλης. Εδώ η προσποίηση από τον Γκραντ και ο Γιαννούλης που έπεσε πάνω στον αντίπαλο. Φλόρος. Μπούι. Ο Λάπας. Θα πάει μέχρι το καλάθι και ο Γιαννούλης θα κάνει νέο φάουλ. Αυτή η κυκλική κίνηση που έκανε τώρα ο Λάπας είναι πάρα πολύ δύσκολη για την άμυνα, γιατί δεν έχεις δυνατότητα να κυνηγήσεις και να βάλεις το σώμα σου να κόψεις τον παίκτη. Και ήταν αναγκασμένος ο Γιαννούλης να έρθει από πίσω ως τελευταίος παίκτης να δώσει τη βοήθεια. Αλλά ο Λάπας πήδηξε πολύ ψηλά και κατέληξε στο να γίνει φάουλ. Πήρε το φάουλ, αξιοποίησε την πρώτη βολή. Σοφάρισε ο Άρης 47-47. Μένει το σκορ στην ισοπαλία. Ο Γκραντ όμως κερδίζει. Και έξυπνα θα λέγαμε, ένα επιθετικό rebound. Ο Άρης ανανεώνει την επίθεση, έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ. Μπούι, Φόρεστ. Ο Γκραντ για τον Φόρεστ. Ο Γιαννούλης κερδίζει το rebound. Κολτεμπέλα. Πήρε ο Ράκα που έχει αντίπαλο τον Μπούι. Ο Γιαννούλης με τον Λιαδέλη. Σχεδόν πέταξε την μπάλα ο Λιαδέλης. Κανένα αποτέλεσμα και τώρα ο Μπούι. Μετά το rebound του Φόρεστ. Ο Σάκοτα που φωνάζει πάλι για την διευθυνσία. Εδώ ο Γιαννούλης στην προσπάθειά του να εμποδίσει τον Λάπα, τον κάνει φάουλ με τον αριστερό όμο. Οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα και είδαμε την αντίδραση του Σάκοτα. Ο Λάπας τώρα για 3. Σφύριγμα, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το σημείο του αγώνα, 7,5 λεπτά πριν από το τέλος, να πούμε ότι με την αλλαγή και των κανονισμών, μετά το 4ο ομαδικό φάουλ έχουμε βολές, από το 5ο και μετά. Θα το δούμε αυτό ασφαλώς στη συνέχεια, με το πολύ εύθραυστο 47-47.
αυτό είναι το σκορ ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Στην αναμέτρηση παρακολουθείται ζωντανά από την ΕΤΡΙΑ από το Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης. Ράκα. Ο Γιαννούλης για τον Ράκα, αυτός για τρεις. Είναι μια καλή κίνηση. Βγάζει ξανά έξω την μπάλα ο Σέντερ. Η μπάλα πηγαίνει μέσα ώστε να είναι αναγκασμένος ο αμυντικός του εξωτερικού παίκτη να μπει σε βοήθεια. Επιστρέφει η μπάλα γρήγορα πίσω. Αν είναι καλό σουτέρ, τελείωσε. Με αυτές τις κινήσεις ομάδες του NBA παίρνουν ολόκληρα τα παιχνίδια. 50-47 προηγείται ο ΠΑΟΚ μετά το τρίποντο που είχε πριν από λίγο που ευστόχησε ο Χόρχε Ράκα. Ο Μπούι θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Rebound για τον ΠΑΟΚ με τον Μπλερ. Φάουλ που κάνει ο Φλόρος στο Λιαβέν. Ήταν ένα φάουλ κέρδος όμως. Γιατί τελειώς θα πετύχαινε ο ΠΑΟΚ άλλους δύο πόντους και στη χρονική στιγμή που είμαστε και με τη συνθήκη του αγώνα οι πόντοι έχουν σημασία τόσο πολύ περισσότερο από τα φάουλ. Ήταν μια επιλογή, μια σωστή επιλογή από τον Φλόρο που έκανε το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, πρώτο και για τον Άρη σε αυτό το δεκάλεπτο. Κολτεμπέλα. Ράκα. Ο Γιαδέλης είδε και τον χρόνο. Τώρα κάνει βήματα. Τον πίεσε, τον έκλεισε ο Λάπας. Υποχρεώθηκε ο Γιαδέλης. Είχαμε προηγουμένως άμα πιάσει ο παίκτης την μπάλα σχεδόν λένε ότι είναι νεκρός καλαθοσφαιρικά υπό την έννοια ότι δεν έχει πολλές επιλογές παρά μόνο μία πάσα αν όλοι είναι μαρκαρισμένοι. Βγήκε ο Φόρεστ στη θέση του ΟΝΕΣ να πάρει κάποιες ανάσες προφανώς ο Αμερικανός. Σε αυτό το σημείο του αγώνα προφανώς θα επανέλθει. Τα λάθη είναι 13 για τον ΠΑΟΚ, 9 για τον Άρη. 6 και 18 πριν από το τέλος του αγώνα. Φλόρος. Μπούι. Λάπας. Το πρόβλημα τώρα για τον Άρη είναι ότι έχει μόνο έναν θεωρητικά αξιόπιστο σκόρερ που και εκείνος απέτυχε αυτή τη φορά γιατί δεν είναι σε πολύ καλή ημέρα. Ο Μπούι πράγματι δεν είναι σε καλή μέρα. Το σκορ μένει 50-47 υπέρ του ΠΑΟΚ που έχει την επιθέση. Κολτεμπέλα. Ο Γιαννούλης για τον Ράκα. Αυτό ζητάει το screen. Είναι δύσκολο τώρα να κάνει το shoot. Ο Κολτεμπέλα, 4 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Σφύριγμα για το φάουλ που έκανε ο Φλόρος πάνω στον αντίπαλο. Εδώ πάλι η φάση με το αναμφισβήτητο φάουλ που έκανε ο Φλόρος πάνω στον Κλαούντιο Κολτεμπέλα. ...51-47 από τον Κολτεμπέλα. Και τώρα ΠΑΟΚ προηγείται 52-47. Ο Κολτεμπέλα είναι ο παίκτης που στις δύσκολες στιγμές μπορεί να ενεργήσει ψύχρεμα. Ναι, είναι για τέτοιες στιγμές του παιχνιδιού. Είναι ψηλός παίκτης, μπορεί να βοηθήσει την άμυνα, είναι καλός αμυντικός. Μια σιγουριά για τον προπονητή. Και τα φάουλ, ναι, θα έλεγε ότι βλέπετε, χώνεται παντού, τρέχει, κυνηγάει όλες τις φάσεις. Ο Μπούι για τρεις. Ο Πλερ στο rebound. Κολτεμπέλα. Είναι έμπειρος πάρα πολλά διεθνή παιχνίδια στην Ευρώπη. Από το 89 εμφανίστηκε με την Virtus Bologna, το Τεκνόρ. Ο Ράκα που πήρε την μπάλα από τον Μπλερ κλείστηκε. Ο Λιαδέλης για τρεις. Κάτω από πίεση το σουτ. Ακούστηκε και ο χρόνος, ναι, ακούστηκε η κόρνα. Η μπάλα θα δοθεί, η μπάλα θα δοθεί στον Άρη. Να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ναι, ο Τράγκα Σάββατ στα τελευταία αυτά παιχνίδια βλέποντα, στα τελευταία αυτά λεπτά, βλέποντα το σκορ να είναι υπέρ του ΠΑΟΚ με μια διαφορά 5 πόντων. Έκανε δύο αλλαγέ. Πέρασε το παιχνίδι τον Παπα-Νικολόπουλο και τον Φίριτ και έβγαλε εκτό τον Μπούι και τον Γιώργο Φλόρο. Είμαστε πλέον στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Γκραντ. Έκανε φάουλ. Τώρα... Ο Γιαννούλη, όχι, ο Ράκα. Στο Ράκα δόθηκε το φάουλ. Ο Άρης πολύ σύντομα φαντάζομαι θα πρέπει να έχει και το Φόρεστ μέσα να βελτιώσει την επιθετική του αποτελεσματικότητα έστω και κάτω από τις κακές αγωνιστικές συνθήκες τώρα που σήμερα. Λείπει και ο Μπούι βεβαίως για αν θέλει να ελπίζει να να το
Ελπίζω να πιστεύετε ότι δεν είδα. Ανοιχτή γραμμή υπάρχει. Όχι, είναι ολοφάνερο, είναι βασικές κινήσεις. Έτσι, έγινε αμέσως λοιπόν η επιλογή του Σάκοτα που δίνει τώρα οδηγίες στον Φόρεστ. Όμως το 52-47 υπέρ του ΠΑΟΚ παραμένει και ο ΠΑΟΚ έχει την επίθεση με τον Κολτεμπέλα. 4 και 12 πριν από το τέλος. Ο Λιαδέλης στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης έκανε κάτι σαν μπάσιμο, αλλά το καλό για τον ΠΑΟΚ και τον Γιαννούλη είναι ότι πάντως συνεχίζει την επίθεση. Θα έλεγα ότι ο Γιαννούλης οι τρεις τελευταίες φάσεις ήταν καταπληκτικές, αλλά δικήθηκε όπως και αυτή. Ωραία προσποίηση, ωραίο drive μέσα, δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Φίριτς έκανε φάουλ στον στο Ράκα. Τώρα μπαίνει ο Φόρεστ, ξαναμπαίνει ο Φόρεστ μάλλον. Ο Φίριτς που έκανε το φάουλ. Και ο Γκραντ που βγήκε από το παιχνίδι. Επίθεση 24 δευτερολέπτων για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ που προηγείται 52-47. Μπλερ. Γιαννούλης. Διπλή προσποίηση, καλάθι. Πολύ καλή προσπάθεια. Και αυτή τη φορά αποτελεσματική. Ναι, η τέταρτη και η καλή που λέμε. 54-47 η διαφορά έχει πάει στους 7 πόντους. Ο χρόνος που απομένει 3-42. Θεωρητικά είναι σε δύσκολη κατάσταση τώρα ο Άρης. Αν σκοράρει ξαναέρχεται μέσα. Ο Νέες δεν μπόρεσε. Ο Κολτεμπέλα που χώνεται παντού. Ο Μπλερ για τον Λιαδέλη. Και τώρα κάνει άλλο ένα φάουλ ο Φίριτς. Φάουλ που γλιτώνει ένα καλάθι πάλι. Έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε, επιβαλόταν, διότι αν σκοράρει ο Λιαδέλης. Έφευγε η διαφορά στους 9. Εδώ πάλι το φάουλ του Φίριτς πάνω στον Λιαδέλη. Τέταρτο για τον Άρη και από το επόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις θα εκτελούνται βολές. Ίσως και να πρέπει ο Άρης να βιαστεί για να, αν θέλει στο τέλος να σταματάει το χρόνο, να μπορεί να το σταματήσει. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει δυνατότητα, εννοώ να σταματήσει το χρόνο για να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στις βολές για να πάρει την μπάλα. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Ο Ράκα με αντίπαλο τον Φίριτς, ο Ράκα για 3. Είναι πολύ καλός ο Ράκα, είναι εύστοχος, πανηγυρίζει και το σκορ γίνεται 57-47. Για πρώτη φορά διψήφιος αριθμός, διαφορά στους 10 πόντους και time out που ζήτησε ο Dragan Sakota. Αυτό ήταν πολύ τραβή. Για να γίνεις όλοι. Ξάνδριο για το τελευταίο 10 πριν από το τέλος. Τη σημαντική διαφορά στο σκορ είναι η πιο μεγάλη που έχει καταγραφεί στο παιχνίδι. Ο Νέες τώρα σε μια γρήγορη επίθεση για τον Άρη Λιώνη, 57-49. Νίκος ακούμε. Κολόπουλο, ένα γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, γρήγορε επιθέσει και όποτε τη δίνει δυνατότητα να πασάρει ο Φόρεστ. Από την άλλη, ο Κώστας Λεβαράκης φανερά ικανοποιημένο από την έκβαση του παιχνιδιού. Ζήτησε από τον Κολτεμπέλα να κοντρολάρει τον ρυθμό, αφού ο Πάου βρίσκεται σε μια διαφορά 8 πόντων αυτή τη στιγμή επάνω. Ο Λιαδέλης έκανε την προσπάθεια, δύσκολο καλάθι. 59-49 η διαφορά ξαναπήγε στου 10. Ο Λιαδέλης, εδώ βλέπουμε την προσπάθειά του. Για το 59-49. 2 και 22 πριν από το τέλος, ο Άρης είναι υποχρεωμένος να πάει σε γρήγορες επιθέσεις. 51-59 μείωσε ο Παπανικολόπουλος. Ο οποίος κυνηγάει και το Λιαδέλη τώρα θέλει να κλέψει την μπάλα. Χρεώνεται με φάουλο playmaker του Άρη. Τρίτο φάουλ για τον Παπανικολόπουλο. Τελικά ο Λιαδέλης, παρά το όχι πολύ καλό ξεκίνημά του, κατάφερε, βρήκε τον εαυτό του και νομίζω ότι ήταν από τους καθοριστικότερους παίκτες του ΠΑΟΚ στην έκβαση του παιχνιδιού. Βέβαια και ο Ράκα. Και ο Ράκα που προηγουμένως προπονητικά, ας πούμε, έκανε ένα λάθος που σούταρε πολύ γρήγορα, αλλά θεωρητικά ήταν καθοριστικό το σούτ για την έκβαση του αγώνα, γιατί έκανε τη διαφορά 10 πόντους. 4-6 τρίποντο για τον Ράκα και βολές τώρα για τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Ήταν το 5ο ομαδικό φάουλ του Άρη. Και ο Λιαδέλης διευρύνει πάλι διαφορά 60-51, προηγεί το ΠΑΟΚ. Ο Λιαδέλης, αν ευστοχίσει, φτάνει τους 20. 61-51. Παπανικολόπουλος. Νέες. Λάπας. Τώρα θα πρέπει να γίνει προσπάθεια. Γίνεται από τον Λάπα. 53-61. Λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος. Ο Σάκοτα θα βάλει και τον Φλόρο στο παιχνίδι. Είναι άλλη μια επιβεβλημένη κίνηση. Ναι, θα προσπαθήσει να πιέσει, να κλέψει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι σε αυτή την ικανότητα. Για 3 ο Λάπας.
Ο Φόρεστ πήγε και στο rebound μετά το κλέψιμο. Καλάθι και φαουλ 55-61 από τον Αμερικανό που πριν από λίγο έκλεψε την μπάλα και αμέσως μετά το άστοχο σουτ πήρε rebound για να φτάσει στο καλάθι. Και το σημαντικό λάθος ήταν το φαουλ του Γιαννούλη, διότι δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να κερδίσει άλλον ένα πόντο και να μειώσει στους 5. Έχουμε όμως time out από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Κώστα, στους 5. Ο Άρης 56-61. Ο Λάπας προσπάθησε να κλέψει ο Φύρης που διαμαρτύρεται στον Κορομιλά. Είμαστε στο Αλεξάνδριο σε ζωντανή σύνδεση για τα τελευταία κρίσιμα λεπτά του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ένταση, ο Λιαδέλης, ο Φύρης. Και εδώ τώρα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να επικρατήσουν οι ψυχρεμότεροι. Πάντως, όπως πριν από λίγο προέβλεψε ο Ευθύμης Χουρτζόγλου, ο Φλεβαράκης χρησιμοποίησε τον Κορονιό. Η ένταση όμως σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα έχει προκαλέσει εκνευρισμό και στην εξέδρα, έχει φέρει την ένταση σε ένα ήσυχο συνολικά και μέχρι τώρα παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 61-56, ο χρόνος που απομένει είναι 1 λεπτό και 39 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Λιαδέλης φαίνεται να έχει εκνευριστεί. Νίκο. Ο Λιαδέλης έκανε μια χειρονομία προς τον πάγκο του Άρη. Οι άνθρωποι του πάγκου του πάγκου προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Ο πάγκος του Άρη ολόκληρος κοιτάει αυτά που διαδραματίζονται μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν να προφυλαχθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Λιγότερο από 100 δευτερόλεπτα μένουν, αλλά αυτές θα οι εικόνες... Θα έλεγα ότι σε αυτό το σημείο ο Λιαδέλης βγάζει έτσι μια δυσαρέσκεια από αυτά που άκουγε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά όμως... Ακατάλληλη στιγμή. Μπράβο, είναι μεγάλο λάθος αυτό, διότι οτιδήποτε χαλάσει την ηρεμία είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ που προηγείται και θέλει λογικά, ας πούμε, να έχει κοιμισμένους τους αντίπαλους, να τελειώσει, να πάρει την νίκη και να φύγει. Βέβαια, οι παίχτες είναι παιδιά, όσο έμπειροι και να είναι, όσα χρόνια και να παίζουν, γι' αυτό και λέγονται και παίκτες, αντιδρούν σαν τα παιδιά μερικές φορές χωρίς καμία λογική. Ο Λιαδέλης έχει πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βόλες. Το πολύ να χάσει και καμία βολή τώρα από τον εκνευρισμό του που είναι εις βάρος της ομάδας του και αυτό. Στις προβλέψεις τα πάσα έστω. Πριν από λίγο. Όχι, αυτά είναι... Διέβλεψες και την κίνηση του Φλεβαράκη πριν από λίγο. Έτσι. Εντάξει, εκείνο ήταν... τέχνη δεν ξεχνιέται. Ναι, εκείνο ήταν θέμα τακτικής, εδώ ήταν θέμα ψυχολογίας, διότι είμαι σίγουρος ότι ο Παναγιώτης σκέφτεται τώρα, σας νίκησα, θα σας βάλω και αυτό το καλάθι, αλλά όλα αυτά σε οδηγούν να χάσει τη χαλαρότητα που χρειάζεται το στάρι σε ελεύθερες βολές και την αυτοσυγκέντρωση. Η δεύτερη βολή ήταν εύστοχη, 62-56. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με διαφορά 6 πόντων. Ο Φύρης τώρα, καθώς ο χρόνος που απομένει είναι 1:32, 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα. Ο Λάπας, ο Παπανικολόπουλος, θα βγάλει στον Λάπα. Αυτός θέλει να πλησιάσει για να κάνει το σουτ. Πήρε ο Κολτεμπέλα το rebound. Και γίνεται φάουλ, καθώς πλέον οι επιλογές είναι μετρημένες. Ο Φίριτς έκανε αυτό το φάουλ, σταμάτησε τον χρόνο στο 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα. Τέταρτο φάουλ για τον Φίριτς και βόλες. Από εδώ και πέρα τώρα, λογικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσπαθήσει να πετυχαίνει τις βόλες και να αποτρέψει τον Άρη από εύκολα σου τριών πόντων και θα πάει έτσι όλο το παιχνίδι. Ο Κολτεμπέλα στις βόλες, 63-56. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 7. Δεύτερη εύστοχη βολή από τον Κολτεμπέλα, 64-56. Παπανικολόπουλος. Ο Φλόρος για τρίποντο, άστοχο. Μπάλα είναι για τον Άρη. Τώρα η λύση είναι τα τρίποντα, βέβαια. Είναι τα τρίποντα, όχι τέτοια τρίποντα. Βέβαια, θα έπρεπε ο Άρης να έχει στημένες κάποιες επιθετικές κινήσεις για μαρκάρι στα σούτριο πόντων, αλλά βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ το έχει υπόψη του αυτό και ελέγχει τα μακρινά σούτ. Όλοι οι παίκτες είναι κολλημένοι στην περιφέρεια. Ο Λάπας που πήρε από τον Φίριτς. Ο Φόρεστ κοντά στο καλάθι, εκεί δεν αστοχεί. Αυτή την έννοια έχει και ο Σιγάλας που κάθεται στον πάγκο να μπει, να καλύψει το Λάπα, ο οποίος έχει μείνει στο Γιαννούλη, για να βγει πιο έξω να ελέγξει το σουτ. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ παίζει με Λιαδέλη, Κορονιό και Κολτεμπέλα. Είναι... Όχι, ο Άρης έχει 4 περιφερειακούς τώρα, οπότε μένει ο Γιαννούλης να μαρκάρει το Λάπα. Προσπαθώντας να γλιτώσει από αυτό ο προπονητής του ΠΑΟΚ, βγάζει το Γιαννούλη και βάζει ο Σιγάλα έτσι ώστε κολλάνε μπήκε στην περιφέρεια. Ναι. Μπήκε ο Σιγάλας, θα βγει ο Γιαννούλης, ο Σιγάλας
στο παιχνίδι μετά από αρκετά λεπτά. 1:05 για το τέλος. 1 λεπτό. Ο Κορονιός αυτή τη φορά θα δοκιμάσει την ευστοχία του στις από την πλευρά του ΠΑΟ. Πάντως να θυμηθούμε και λίγο ιστορία. Υπήρξαν τέτοιες ανατροπές στο παρελθόν στα μεγάλα παιχνίδια Άρης ΠΑΟ. Με κάτι σουτ Πρέλεβιτς από το κέντρο Γιαννάκη και τέτοια. Έχουν γίνει μάχημας σε αυτό το γήπεδο πάρα πολλά. Έχουν γίνει τόσα πολλά στο Αλεξάνδριο. Κάποτε ήταν η πιο καυτή έδρα, όχι της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης. Ο Κορονιός ήταν εύστοχος, είναι και αυτός ψύχρεμος, 66-58 και έμπειρος ο Κορονιός. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Αμέσως ο Παπανικολόπουλος χωρίς σοβαρή πίεση από τους αντιπάλους, για να μην γίνει το φάουλ προφανώς. Πιθανό για να πέφτει ο χρόνος. Τώρα σταματάει το χρονόμετρο στα 53 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ξάλλου, όπως είπαμε, εκείνο που πρέπει να αποφύγει ο ΠΑΟΚ είναι τα τρίποντα, γι' αυτό έχουν βγει όλοι έξω να κυνηγάνε τους παίκτες και τους αφήνουν στη διείσδυση. ΠΑΟΚ που προηγείται 66-60. Ο χρόνος που απομένει 53 δευτερόλεπτα και 2 δεκάτα. Πάλι ο Λιαδέλης για βολές. Ο Λιαδέλης έχει 22 πόντους στο παιχνίδι. Τώρα ο Λιαδέλης... Τώρα τι θα γίνει, κανονικά πρέπει να δώσει 5 δευτερόλεπτα ο διαιτητής. Αυτή είναι η εύθυμη πλευρά του γεγονότος, αλλά ασφαλώς δεν είναι. Ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό που βλέπουμε εδώ. Είδε η αντίδραση, έπεσε το αντικείμενο, φάνηκε καθαρά στο replay. Αυτό το replay που μας έδειξε τι ακριβώς συνέβη. Ο Λιαδέλης τώρα στην δεύτερη βολή κάνει το σκορ 68-60. Διαφορά για τον ΠΑΟΚ στους 8. 50 δευτερόλεπτα για το τέλος. Παπανικολόπουλος. Πέτροβιτς που μπήκε στο παιχνίδι. Βλέπετε όμως δεν επιτρέπεται τρίποντο. Είναι καλή η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Πέτροβιτς σε μια νέα προσπάθεια το σταμάτησε ο Μπλερ, αλλά για τον Φόρες δεν υπάρχει αντίπαλος. Εντυπωσιακό κάρφωμα 68-62. Λιαδέλης. Το πιάνει ο Πέτροβιτς και έχουμε το χειρότερη δυνατή απόφαση για τον Άρη. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί συνέβη σε αυτήν την περίπτωση. Αντιαθλητικό. Νέος άπειρος ο παίκτης έδειξε όλη τον εσωτερικό κόσμο τη δυσαρέσκεια που έχει αυτή τη στιγμή και έκανε ένα σκεμμένο φάουλ που ουσιαστικά. Και τυπικά έβαλε τη σφραγίδα του παιχνιδιού, διότι θα σου πάρει διαβολές, θα πάρει και θα πάει μπάλα πλάγια. Αν ήταν ποδόσφαιρο θα είχαμε πέναλτι. Ο Λιαδέλης στις βολές πάλι. 69-62. Ο Λιαδέλης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έφτασε στα γνώριμα φετινά του στάνταρ. Οφείλουμε να πούμε ότι είχε πολύ καλή απόδοση μετά από τα 4-5 πρώτα λεπτά όταν βρήκε τον εαυτό του, πέτυχε μερικά καλάθια. Είχε πάρα πολύ καλή απόδοση και συνέβαλε τα μέγιστα στο αποτέλεσμα. 25 οι πόντοι του Λιαδέλη στον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 70-62 και η μπάλα θα πάει πλάγια. Επίθεση για τον ΠΑΟΚ 34 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του Αλεξάνδριο στη ζωντανή μετάδοση της εταιρεία που είναι μια προσφορά της Καράρης στους φίλους του μπάσκετ. Αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά το παιχνίδι θα συνεχιστεί για να τελειώσει από πλάγια ο Κολτ Τεμπέλα. Ο Κορονιός σε μια μακρινή πάσα για τον Κολτ Τεμπέλα. Οι παίκτες του Άρη το έχουν αποδεχθεί προφανώς. Δεν συμφέρει να κάνεις φάουλ στον Κορονιό. Είναι σαν να αποδέξεις δύο πόντους και εκεί μπαίνει το δίλημά σου. Μόνο στον Μπλερ συμφέρει, αλλά δεν πάει μπάλα και δεν θα την δώσω. Βλέπετε. Ο Κολτεμπέλα τώρα για τον Μπλερ. Αστόχησε αυτός. Show time γι' αυτό τώρα. Ήταν και στους Χάρλεμ πριν 4 χρόνια. Για σούτ τριών πόντων ο Πέτροβιτς ευστοχεί 65-70. 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει μια πολύ σημαντική νίκη εδώ στο Αλεξάνδριο επί του αιωνίου αντιπάλου του στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Του Άρη. Το τελικό σκορ είναι 70-65. Πάμε στα στούντιο της ΕΤΡΙΑ και σε λίγο πάλι μαζί από το Αλεξάνδριο.